Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Παρακολουθούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Δύο ομάδες που φαίνεται να το θέλουν σήμερα να προκριθούν στην επόμενη φάση. Η άποψή για το παιχνίδι μέχρι τώρα. Σίγουρα ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Το λυπηρό είναι ότι υπάρχει κόσμος. Αυτό είναι το λυπηρό. Όμως εντάξει. Θα μάθουμε και με αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι και οι δύο ομάδες το θέλουν. Και θα δούμε στο τέλος, όποιος κάνει πιο λίγα λάθη θα κερδίσει το παιχνίδι. Νομίζω είναι πολύ κοντά το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Ένας από τους λόγους που σας φώναξα εδώ τώρα είναι γιατί είχατε ένα ταξίδι στην Ελλάδα και βασικά αυτό θέλω να συζητήσουμε περισσότερο. Πείτε μας τις εντυπώσεις από αυτό το ταξίδι που κάνατε με την Εθνική. Πάρα πολύ ευχαριστημένο από τα παιδιά. Δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα από κανέναν πλέον. Τα παιδιά και η δουλειά που γίνεται στην Ομοσπονδία είναι τεράστια. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας το έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε πάρα πολύ προχωρημένοι. Παίξαμε με ομάδες πολύ ψηλού επίπεδου, πάρα πολύ καλές ομάδες. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν και στους τέσσερις αγώνες έχουμε δυσάρεστες νίκες. Έχουμε πάρει τα καλύτερα σχόλια από τους Έλληνες συναδέλφους προπονητές. Και πιστεύω ότι το έχω πει αρκετές φορές και θα το λέω συνέχεια ότι χρειάζεται υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να παίξουμε σε πολύ πιο ψηλότερο επίπεδο. Αυτό είναι η στόχη της Ομοσπονδίας. Οι εθνικές μας ομάδες να μπορέσουμε σε κάποια στιγμή να ονειρευτούμε την πρώτη κατηγορία και να μπορέσουμε να παίξουμε με πολύ πιο δυνατούς αντιπάλους. Και αυτό κάνουμε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Ανταποκρίθηκαν πρώτη φορά ταξίδι σε σύντομο χρονικό διάστημα η προετοιμασία τους και έχουν ανταποκριθεί 100%. Και αυτό είναι το ευχάριστο ότι έχουν αποκτήσει μια εθνική νοοτροπία πειθαρχημένη, σοβαρή. Μπορώ να πω ότι από τους 14 παίκτες που έχουν μπει δεν υστέρησε κανείς. Πολύ λίγοι παίκτες για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, αλλά έχουμε μια αρκετά πλειάδα νεαρών καθοσφαιριστών τόσο στην ΚΑΠΑ16, στην ΚΑΠΑ14 και στην ΚΑΠΑ18. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες, πλούσιο υλικό. Ας κοιτάξουν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας πλέον κάτω. Σίγουρα η εισήγηση μου είναι και άλλη μείωση των ξένων. Από εδώ και πέρα είναι και τα σωματεία το τι θέλουν. Στη συνάντηση που θα κάνουμε και να μιλήσουμε με τους προέδρους, είτε κατηδίαν είτε όλοι μαζί, η εισήγηση μου είναι να πάμε στους 4 ξένους. Για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο εκεί πριν οι καθυστερητές, να μπορέσουμε να δώσουμε νέα κίνητρα στα παιδιά. Και το ευχάριστο είναι ότι μέσα από την επαφή μας στην Ελλάδα και γενικά στο εξωτερικό, που η Ομοσπονδία πλέον έχει αποκτήσει αρκετούς φίλους στο εξωτερικό και έχουμε αποκτήσει και σεβασμό, θα έχουμε και πολύ σύντομα για τους νεαρούς φίλους της καταθόσφαιρας και άλλες συμφωνίες στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Θα τα ανακοινώσουμε, θα δώσουμε λεπτομέρειες πολύ σύντομα. Ήδη κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ16 που πήγανε ήδη έχουν ζητήσει τα παιδιά να τα εντάξουν με φουλ υποτροφία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μπορώ να πω ότι θα το πω πολλές φορές, μπορεί να γίνουμε κουραστικός, ότι υπάρχει μέλλον στα νεαρά. Υπάρχει θέληση, υπάρχει αγάπη για τον μπάσκετ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τα παιδιά τα αποκρίνονται και θέλουν να έρθουν στην Εθνική. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν 12 ανταγωνιστικά παιδιά στις ομάδες για να μπορέσουν να έχουν ανταγωνιστική προπόνηση. Και περιμένω μέσα από τα προγράμματα της Εθνικής. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί είμαστε και μια χώρα πολύ μικρή. Δεν είμαστε η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων, η οποία έχει χιλιάδες καλωσορίστες. Εμείς αντρούμε από μια πολύ μικρή δεξαμενή. Όμως πραγματικά δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και είμαι και ενθουσιασμένος και πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη δουλειά που είναι στα αναπτυξιακά της Ομοσπονδίας και έπονται καλύτερες μέρες και σύντομα θα ανακοινωθούν νέα προγράμματα όσον αφορά το αναπτυξιακό. Εστιάζω ότι η δουλειά της Ομοσπονδίας πάρα πολύ στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και αυτό είναι το έργο που πρέπει να κάνει η Ομοσπονδία να στηρίξει τους νεαρούς Κύπρους καθοριστές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση που μας κάνετε για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Εθνικής. Είναι η αγάπη μου, το ξέρετε πολύ καλά. Να ευχηθούμε καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο, καλές γιορτές, υγεία, χαρά, ευτυχία και θα τα πούμε σύντομα στους επόμενους αγώνες που θα αρχίσουν τα δύσκολα στα play-offs. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άστε καλά.